Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βλογκάκι. Είναι μεσημέρι Πέμπτης και όπως παρατηρείτε έξω γίνεται χαλασμός. Καθώς έπιασε μια πάρα πολύ απότομη καταιγίδα με το που βγήκαμε από το γυμναστήριο, ίσα ίσα προλάβαμε να μπούμε μέσα στο σπίτι. Και ίσα ίσα έκλεισα και τα πατσούλια μας γιατί τα είχαμε ανοιχτά. Και πάλι καλά τυχεροί ήμασταν γιατί η μαμά μου είπε ότι στην περιοχή του έριξε χαλάζι και έχει κάνει ήδη κάποιες ζημιές. Ευτυχώς εδώ δεν είδα να ρίξει χαλάζι και προς το παρόν χτύπα ξύλο, είμαστε μια χαρά. Ακόμα όμως βροντάει και βρέχει κλπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υποτίθεται ότι αυτό θα πάει περίπου μέχρι τις 6. Τώρα η ώρα είναι 4:35. Το πρωί δεν σας μίλησα γιατί είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Αλλά σε πάρα πολύ λίγο θα ετοιμάσω να φάμε. Θα μαγειρέψω. Και θα πω για ένα μπανάκι γιατί θέλω να λουστώ. Έκανα μόνο το σώμα μου προηγουμένως. Αλλά θέλω να κάνω και μαλλί και σώμα τώρα μετά το γυμναστήριο. Καθώς αύριο έχουμε μια πάρα πολύ γεμάτη μέρα. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με εξωτερικές δουλειές και μετά θα πάμε σούπερ μάρκετ. Και το απόγευμα έχουμε να συναντήσουμε την Δήμητρα που έχουμε να τη δούμε πάρα πολύ καιρό. Και κανονίσαμε ραντεβού να βγούμε για καφεδάκι νωρίς το, όχι νωρίς το απόγευμα, αλλά το απόγευμα. Κατά τις 7 μάλλον, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Ακόμα δεν ξέρω που θα πάμε. Ήθελα να σας πω μια καλησπέρα και να σας δώσω το update σχετικά με τον καιρό που είδατε. Δεν ξέρω αν στις δικές σας περιοχές έχει βρέξει. Μακάρι να βρέξει και στις περιοχές που έχουν τις πυρκαγιές, χωρίς όμως να φυσήξει. Μπας και καταφέρει να τη σβήσει. Εδώ πριν από μερικές μέρες, όλη η Θεσσαλονίκη γέμισε με καπνό γιατί έπιασε φωτιά στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και ερχόταν προς τα εδώ πέρα και για μια μισή περίπου μέρα η Θεσσαλονίκη ήταν θολίλες και είχε συννεφιά λόγω του καπνού που ερχόταν από τη Χαλκιδική. Αν και τη σβήσανε ευτυχώς πολύ γρήγορα σε σχέση με τις άλλες φωτιές που δυστυχώς δεν τις έχουν σβήσει ακόμα. Και γενικά είναι μια πάρα πολύ στενάχωρη κατάσταση που δυστυχώς πλέον αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο εδώ στην Ελλάδα τα καλοκαίρια και όχι μόνο στην Ελλάδα γενικά. Δεν θα το συζητήσω άλλο γιατί πραγματικά με στενάχωρη πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Ελπίζω να σταματήσουν οι φωτιές σύντομα και να μην έχουμε άλλες. Τουλάχιστον για φέτος, γιατί θα είναι πολύ hopeful να το ευχηθώ και για τις επόμενες χρονιές. Τέλος πάντων, αλλάζω θέμα. Πάω να αλλάξω ή μάλλον πάω να αρχίσω να ετοιμάζω για το φαγητό μας και να μπω για μπάνιο για να μπορέσουμε να φάμε αργότερα. Λοιπόν, έκανα και το μπανάκι μου και είμαι έτοιμη με καθαρά μαλάκια να πέσω για ύπνο. Έκανα νωρίς οπότε έχει στεγνώσει τελείως. Όπως σας είπα, αυτή την περίοδο βλέπουμε το Sex and the City. Εγώ το έχω δει εντάξει εκατοντάδες φορές. Ο Θωμάς το βλέπει για πρώτη φορά. Και κάπως στο ενδιάμεσο είδα και το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του And Just Like That. Στην μεταξύ όταν περνάς από το ένα στο άλλο, σου φαίνεται λες και πραγματικά έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Ήταν αρκετά συγκινητικό επεισόδιο και κάπως βελτιώθηκε λίγο η σειρά. Θεωρώ όχι από τη μέση και μετά, από ένα σημείο και μετά τέλος πάντων βελτιώθηκε η σειρά. Σας το πω νομίζω και σε προηγούμενο βλογκάκι. Και ήταν αρκετά συγκινητικό. Γενικά ένιωσα λες και ήταν το τέλος της σειράς. Αν και νομίζω ότι θα βγει και τρίτος κύκλος. Αλλά ένιωσα σαν να προσπαθούσαν κιόλας να το κλείσουν, να βάλουν μια τελεία, ξέρω εγώ, σε όλο. Ίσως επειδή δεν ξέραν αν θα υπάρξει τρίτη σεζόν, για να μην το αφήσουν σε κάποιο cliffhanger. Δεν ξέρω. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν από το τελευταίο επεισόδιο και θα ήθελα να δω κάτι καλύτερο γι' αυτό στο επόμενο. Λοιπόν, για σήμερα θα σας αφήσω εδώ πέρα. Αύριο έχω πολλά πράγματα να κάνω. Όπως σας είπα, από το πρωί θα είμαστε στους δρόμους και το απογευματάκι θα βγούμε με τη Δήμητρα. Οπότε θα τα δείτε όλα σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Bye!
Καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή μεσημέρι και μόλις γυρίσαμε από τις δουλειές που είχαμε τις πρωινές αλλά και από το σούπερ μάρκετ και μόλις έχω βγάλει όλα τα ψώνια από τις σακούλες, οπότε πρέπει να βάλω στο ψυγείο και στην κατάψυξη αντίστοιχα. Πάμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο haul και να σας δείξω τι πήραμε όπως πάντα. Ξεκινάμε με ένα τριπλό παγωτό το οποίο έχει γεύση στρατζιατέλα, φουντούκι και φιστίκι. Και άλλο ένα το οποίο έχει γεύση βανίλια, σοκολάτα, φράουλα. Μετά έχουμε εντόστια από κοτόπουλο τα οποία θα τα κάνω στην κατσαρόλα μέσα στις επόμενες μέρες. Έχω ψάρα κροκέτες που μας τελείωσαν. Μπρόκολα κατεψυγμένα τα οποία επίσης μας τελείωσαν. Ένα φιλέτο στήθος XXL. Φρέσκα αυγά ελευθέρας βοσκής μεγάλα. Μία τριάδα με καλαμπόκι, μία τριάδα με μανιτάρια, δύο αβοκάτο, δύο σαλάτες τρικολόρε. Βρήκα και πήρα στο Lidl αυτά εδώ τα ζυμαρικά, τα οποία δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει και είναι από τη σειρά Ιταλιά μου και ονομάζονται τρόφι, δεν ξέρω πώς διαβάζονται. Τρόφι θα τα πω εγώ. Μικρά αγκουράκια όπως πάντα, μία συσκευασία μεγάλη με ντοματίνια και πήραμε δύο τέτοιες συσκευασίες με αυτούς εδώ τους χυμούλιδες που έχουν μέσα μήλο, πορτοκάλι, μαρακούγια, σπόρους τσία και μάγκο, πάρα πολύ ωραίος και δροσερός. Εγώ ήπια τον δικό μου όπως βλέπετε, τον έφερα μόνο για να τον καθαρίσω και να τον ανακυκλώσω, αυτός είναι του Θωμά, ο οποίος έπινε στη διαδρομή την πορτοκαλάδα από κάμπο χείου που είχε πάρει από κάποιο άλλο κατάστημα προηγουμένως. Και αυτά ήταν όλα και όλα, πάμε να τα βάλουμε στη θέση τους και να συνεχίσουμε τις δουλειές εντός σπιτιού. Καλησπέρα σας και πάλι, τι κάνετε, χαθήκαμε όλη μέρα σήμερα. Έχω να σας κάνω ένα update βασικά, σχετικά με το Μοϊράκι. Σήμερα άλλαξε κάπως το πρόγραμμά μας, καθώς το Μοϊράκι τις τελευταίες μέρες δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα να μην τρώει, έφαγε πολύ πολύ λίγο, δηλαδή λίγο την Τρίτη, λίγο τη Δευτέρα και από εκεί και πέρα όχι πάρα πολύ. Ψιλοέπινε νερό, αλλά επειδή δεν έτρωγε, δεν έπαιρνε το φαρμακό της, δοκιμάσαμε να την πιέσουμε να της το δώσουμε, αλλά δυστυχώς το έβγαλε. Και έτσι, επειδή τη βλέπαμε ότι δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και ίσως χρειαστεί βοήθεια, αν και είμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό της, σήμερα το πρωί, κατά τις 7.30 ώρα που ξυπνήσαμε, την είδα ότι ζοριζόταν λιγάκι, οπότε αποφασίσαμε να την πάμε σήμερα και όλο στο γιατρό και να μην το αφήσουμε για τις επόμενες μέρες, καθώς έρχεται και Σαββατοκύριακο. Και καλά κάναμε, γιατί ο γιατρός την κράτησε εκεί πέρα το πρωί για αρκετές ώρες. Βασικά την αφήσαμε πρωί και την πήραμε κατά τις 7.30-8, οπότε ήταν εκεί κανένα 7 ώρο τουλάχιστον, καθώς χρειάστηκε να της βάλουμε ορό γιατί ήταν πάρα πολύ αφυδατωμένη. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, γιατί ψιλοέπινε νερό, αλλά δεν έπινε όσο έπρεπε. Και επειδή τα φάρμακα που έπαιρνε, που αυτές τις μέρες δεν τα παίρνει, προϋποθέτουν να πίνει νερό, πρέπει να πίνει νερό, δεν είχε αρκετό οργανισμό στο τέλος πάντων και αφυδατώθηκε και αυτό δεν είναι καλό. Παράλληλα, της κάναμε και εξετάσεις αίματος, της κάναμε αιματολογικές και είδαμε ότι οι τιμές της τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με τα νεφρά της, καθώς σας έχω πει και στο παρελθόν ότι έχει νεφρική ανεπάρκεια και ήταν στο πρώτο στάδιο, δεν είναι καλές, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να την ενυδατώσουμε και να την κρατήσουμε όσο πιο ενυδατωμένη γίνεται τις επόμενες ώρες και να την, όχι πιέσουμε τέλος πάντων, αλλά προσπαθήσουμε να την κάνουμε να φάει ξανά. Οπότε αύριο θα τις κάνουμε λίγο από το κοτοπουλάκι που πήραμε από το σούπερ μάρκετ, γιατί κυρίως για αυτή να το πήραμε. Οι επιλογές μας σήμερα ήταν ή να την πάμε σε κάποια κλινική 24ωρη, η οποία θα μπορούσε να την έχει και να τη φροντίζει και να της αλλάζει τον ορό της μέχρι αύριο ή μέχρι τη Δευτέρα, ή να την πάρουμε στο σπίτι και να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς επιλέξαμε να την πάρουμε στο σπίτι για να κάνουμε εμείς αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρουμε πόσο πολύ στρεσάρεται η Μόηρα όταν αλλάζει περιβάλλον και όταν είναι με άτομα τα οποία δεν τα ξέρει και πόσο την είχε πάρει από κάτω την περασμένη φορά. Οπότε την φέραμε στο σπίτι πριν από λίγο. Η ώρα τώρα έχει πάει 10 παρά. Την έχουμε φέρει μαζί με τον ορό
της και έχουμε πάρει και έναν έξτρα όρο και θα την παρακολουθούμε. Μακάρι να βγάλει μέχρι τη Δευτέρα όρους αυτούς, δεν ξέρω αν θα βγάλει. Μας έδειξε κάποια βασικά πράγματα και ο κτηνίατρος για να τα κάνουμε εμείς. Ελπίζω να τα κατανοήσαμε και να τα κάνουμε σωστά και όλα να πάνε μια χαρά και να καταφέρει να ενυδατωθεί και να φάει από αύριο. Από αυτό θα εξαρτηθεί το πώς θα συνεχιστεί η ασθένειά της τέλος πάντων. Αν θα έχει πιο αργή εξέλιξη ή αν θα έχει πιο γρήγορη εξέλιξη. Τα πράγματα είναι σοβαρά παρόλα αυτά. Πόσο σοβαρά ακόμα δεν το ξέρουμε. Αυτό λοιπόν είναι το update. Θα το προσπαθήσουμε και πάλι και όπου μας πάει. Τις προηγούμενες φορές είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, οπότε ελπίζω και αυτή τη φορά να έχουμε καλά αποτελέσματα. Εμείς θα μείνουμε όλο το σουκού εδώ πέρα μαζί της και γι' αυτό το λόγο ακυρώσαμε δυστυχώς το ραντεβού μας με τη Δήμητρα που σας είχα πει ότι θα βγαίναμε σήμερα, καθώς έπρεπε να πάμε να παραλάβουμε το Μωυράκι και να είμαστε μαζί του και να προσέχουμε ότι ο Ρώστα κυλάει κανονικά για να ενυδατώνεται και πρέπει να τη φροντίσουμε. Οπότε δυστυχώς το αφήσαμε για την ώρα. Θα το ξανακανονίσουμε, ελπίζω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τη Δήμητρα. Το βράδυ εμείς θα ράξουμε εδώ πέρα στο σαλόνι, λογικά, ή αλλιώς θα πάμε μέσα στο γραφείο του Θωμά, που εκεί πέρα συνήθως είναι και το δωμάτιο της Μωύρας και εκείνη είναι η βάση της τέλος πάντων, που εκεί έχει και τον δυνάμο της και όλα αυτά. Άμα τα καταφέρουμε, θα μείνουμε εδώ πέρα στον καναπέ. Είναι και το air condition, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να κοιμηθούμε με air condition το βράδυ. Μάλλον δεν θα είναι εύκολο. Ο Θωμάς με αγριό κοιτάει ήδη, οπότε μάλλον για μένα δεν θα είναι εύκολο, γιατί θα κοιμηθώ χωρίς air condition και χωρίς ανεμιστήρα. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει. Ευχηθείτε να πάνε όλα καλά. Ο μόνος λόγος που σας ενημερώνω είναι γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα από εσάς που ενδιαφέρονται και ανησυχούν για το Μωυράκι, και επειδή δεν θα τη δείτε πάρα πολύ σε αυτό το βλογάκι, πιθανόν να ανησυχήσετε και βλέπετε και εμάς ότι δεν είμαστε καλά και είμαι και λίγο πιο απούσα σε αυτό εδώ πέρα το vlog. Οπότε ήθελα να σας ενημερώσω. Άρχισε ήδη να γκρινιάζει. Θέλει να βγει από το κλουβάκι μεταφοράς που την έχουμε τόσες ώρες. Γενικά αυτό το σουκού θα είμαστε από πάνω της και θα προσπαθήσουμε να τη φροντίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί θέλουμε να πάρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και ενυδάτωση. Και ναι, ακυρώσαμε το ραντεβού, το αναβάλαμε βασικά, θα πω, δεν θα πω το ακυρώσαμε για την ώρα. Έχουμε φέρει το Μωυράκι στο σπίτι και για να αλλάξουμε λιγάκι την νότα του κομματιού αυτού, ρε παιδί μου, και να το αφήσουμε λιγάκι όσο μπορούμε πίσω μας, θα σας πω ότι τώρα που ερχόμασταν, αργήσαμε πάρα πολύ να γυρίσουμε στο σπίτι. Μας πήρε πάρα πολύ ώρα. Αυτό γιατί είχε τρομερό μποτιλιάρισμα. Πετύχαμε, μπήκαμε ανάμεσα σε ένα κονβόι, να το πω, αυτοκινήτων και μηχανών που πηγαίνανε, ούτε κι εγώ δεν ξέρω, δηλαδή πηγαίνανε πιο ανατολικά, τέλος πάντων θα πω, και ήταν όλοι μαζί, φαινόταν ότι ήταν όλοι μαζί. Μας προσπέρασαν, θα πω, πάνω από 100 μηχανές, μηχανάκια γενικά, και σίγουρα καμία 20-30 τριανταριά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πού πηγαίνανε, αλλά ήταν σίγουρα όλοι μαζί. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσες πολλές μηχανές μαζεμένες. Και πραγματικά όλο αυτό δημιούργησε μποτιλιάρισμα και πηγαίναμε σημειωτών. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Επειδή το Μωυράκι κλαίει και επειδή ο Θωμάς χρειάζεται βοήθεια να μετακινήσουμε κάποια επιπλάκια για να κάνουμε το σαλόνι λίγο πιο φιλόξενο για το Μωυράκι, σας αφήνω εδώ πέρα και θα ξαναμιλήσουμε λογικά αύριο. Εντάξει. Παιδιά, το ξέρω, έχω χαθεί σήμερα και γενικότερα έχω χαθεί μέσα σε αυτό εδώ πέρα το vlog. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πάρα πολύ σημαντικός ρόλος και αυτός είναι το Μωυράκι μας. Τόσο από χθες προχθές, τέλος πάντων, ασχολούμαστε σχεδόν μόνο με αυτήν. Σήμερα το πρωί πέρασε η μαμά μου από το σπίτι γιατί είχαμε κάποιες δουλειές να κάνουμε και μετά είχα και εγώ πάρα πολύ δουλειά. Μας έφερε πάλι έτσι και λαλαγκίτες και τέτοιο, οπότε ήταν αυτό μια ευχάριστη νότα στην ημέρα μας. Και φάγαμε για μεσημεριανό μετά κάνα σηκωτάκια κοτόπουλου και ρύζι. Το είδατε. Και από εκείνη την ώρα και μετά απλά κάθομαι εδώ πέρα στο σαλόνι με το Μωυράκι και παρακολουθώ τι γίνεται με τον ορό, γιατί ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα
πέφτει έτσι πως θα έπρεπε να πέφτει ο ορός της και ότι δεν θα πατάει το πόδι της με τέτοιο τρόπο που θα κόβει τη ροή του ορού. Μόλις έκανα τον καθαρισμό και νιώθω τρίχες να έχουν κολλήσει το πρόσωπό μου. Μόλις τελείωσε η μία φιάλη του ορού που χρησιμοποιούσαμε και κανονικά θα έπρεπε τώρα να βάλουμε τη δεύτερη. Αλλά έχουμε ένα θεματάκι. Καθώς το μαϊράκι φούσκωσε και πάλι, φούσκωσε η κοιλιά του όπως συνήθως, όπως το πάμε και για παρακέντηση κλπ. Και δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στον κλασικό λόγο, δηλαδή αν έτσι και αλλιώς θα φούσκωνε λόγω του προβλήματος που έχει στα νεφρά της, στην νεφρική ανεπάρκεια, ή αν έχει γίνει κάτι με τον ορό και αν αυτό φταίει που φούσκωσε, δηλαδή λόγω του ορού. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, γιατί προφανώς δεν είμαι γιατρός και δεν έχω γνώσεις. Διαβάσαμε παρόλα αυτά στο ίντερνετ ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Οπότε λέμε αντί να συνεχίσουμε να τις βάζουμε ορό, να περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί, αν και Κυριακή, να πάρουμε τηλέφωνο τον κτηνίατρό της και να ρωτήσουμε τη συμβουλή του για το αν θα συνεχίσουμε με το επόμενο μπουκάλι ή όχι. Και ελπίζω αυτή να είναι σωστή απόφαση και να μην χειροτερέψει η κατάστασή της. Αυτή τη στιγμή, αν και δεν έχει πάρα πολύ διάθεση και ενέργεια και την έχουμε συνέχεια μέσα στο κουτάκι της μεταφοράς της, δεν τη βγάλαμε να την βάλουμε κάπου αλλού, γιατί της έχουμε βάλει εκεί πέρα μία πάνω να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχει προβλήματα κλπ. Καθώς έπρεπε να μείνει σχετικά ακίνητη. Την έχουμε ανοιχτό το κλουβάκι, απλά μέσα εκεί περιορισμένη, τέλος πάντων να μην πολύ βγαίνει. Έχουμε την άμμο της εδώ πέρα από χθες και έχουμε σκοπό να τη βγάλουμε τώρα να δούμε πώς θα μπορέσει να πάει να κάνει την ανάγκη της, γιατί έχει να πάει από το πρωί η καημενούλα. Αλλά έχουμε καταφέρει να την κάνουμε να φάει. Της έκανα κοτοπουλάκι, όπως είδατε το πρωί. Το χώρισα από τη σούπα, το έβρασα μαζί με σούπα και βάλα και λίγο αστράκι μέσα. Μπας και επειδή ξέρω ότι της αρέσουν πάρα πολύ τα υγρά. Αλλά δυστυχώς δεν έφαγε καθόλου από τη σούπα. Παρ' όλα αυτά έφαγε μπόλικο από το κοτοπουλάκι το πρωί, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν έφαγε τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Ξαναπροσπάθησα και να της δώσω την υγρή της την τροφή, δεν την πήρε. Ξηρή της την τροφή, δεν την πήρε. Ήπια νεράκι, έφαγε κοτοπουλάκι και πήρε και το φάρμακο για τα νεφρά της, αφόσον μπόρεσε να φάει, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό το φάρμακο είναι και διουρητικό, οπότε ελπίζω ότι θα τη βοηθήσει και ελπίζω κάπως να πάει καλύτερα αυτό και να ξεπεριστεί λιγάκι με αύριο, γιατί θα αρχίσω να ανησυχώ για άλλους λόγους τώρα. Αχ, τα Σαββατοκύριακα είναι πάντα δύσκολα όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες καταστάσεις και δεν είναι όπως με τους ανθρώπους που okay, τους πας σε ένα νοσοκομείο γιατί πάντα έχει κάποιο που θα εφημερεύει κλπ. Υπάρχουν κάποιες 24 ώρες κλινικές σε περίπτωση που χρειαστεί, αλλά δεν έχουμε πάει, δεν έχει τύχει να πάμε ποτέ. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Ξέρω ότι αυτό το vlog δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο και δεν έχει γενικά πάρα πολύ περιεχόμενο, αλλά πραγματικά όλη μας η ενέργεια και η σκέψη πάει εκεί πέρα. Οπότε ναι, μεν θα ανεβάσω αυτό το βλογάκι και προσπαθώ να σας γυρνάω όσο περισσότερο μπορώ, αλλά το μυαλό μου είναι εκεί. Θα την παρακολουθούμε όλο το βράδυ να δούμε μήπως χρειαστεί κάτι, μήπως θέλει να πάει τουαλέτα ή να κάνει οτιδήποτε, για να μην τραβήξει τον ορό της σε περίπτωση που αύριο χρειαστεί να συνεχίσουμε με το δεύτερο μπουκάλι. Και ελπίζω ότι θα μιλήσουμε αύριο με το γιατρό της για να δούμε τι θα μας πει και πώς θα μπορούμε να συνεχίσουμε τέλος πάντων. Αυτά, η ώρα τώρα είναι 12, τι ώρα είναι, δεν ξέρω. 12 και 8, ναι. Οπότε εγώ σιγά σιγά θα σας αφήσω και θα τα πούμε αύριο. Το σπίτι εδώ μεταξύ είναι ένα χούρι. Το έχουμε κάνει ακόμα χειρότερο από ό,τι ήταν, ενώ ήθελα να καθαριστεί. Το έχουμε κάνει χούρι. Σας χρωστάω να σας δείξω τα παπούτσια που πήρα από την προηγούμενη εβδομάδα και σας είχα πει ότι θα σας τα δείξω σε αυτό το vlog. Αλλά πραγματικά το μυαλό μου ήταν τελείως αλλού και δεν είχα ούτε χρόνο ούτε διάθεση να σας τα δείξω. Έχουν έρθει. Θα σας τα δείξω και θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αύριο, που ελπίζω ότι το κορίτσι μας θα είναι καλύτερα και θα μπορώ και εγώ να έχω την διάθεση να σας μιλήσω. Αυτά. Για την ώρα θα σας αφήσω εδώ. Ελπίζω να το κάνω όντως αύριο και να σας το δείξω. Φιλιά, τα λέμε αύριο.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είναι Κυριακή απόγευμα, η ώρα τώρα κοντεύει 6, είναι 6 παρά. Σήμερα από το πρωί είχαμε επισκέψεις στο σπίτι και γι' αυτό δεν πρόλαβα να σας μιλήσω νωρίτερα. Στο θέμα μας που μας απασχολεί και απασχολεί σίγουρα και κάποιους από εσάς, το μοϊράκι φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα, λίγο. Δεν ξέρω πόσο καλά είναι, γιατί το καημένο φαίνεται πάρα πολύ ταλαιπωρημένο από την αφαγεία τόσες μέρες και από το γεγονός ότι έχει όλο το χεράκι δεμένο από τον ορό κλπ. Μιλήσαμε σήμερα με τον κτηνίατρο και μας είπε ότι καλά κάναμε και τη σταματήσαμε τον ορό και δεν τη βάλαμε τον επόμενο. Θα τον πάρουμε αύριο το πρωί να κλείσουμε ένα ραντεβού για το μεσημεράκι, δεν ξέρω πότε. Και ελπίζω να βγάλουμε τον ορό, να πάρουμε αίμα για να κάνουμε ξανά εξετάσεις, σαν και κάναμε και την Παρασκευή. Θα κόψουμε τα νυχάκια της γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε. Και να δούμε και ένα ακόμα θέμα που έχει με τον ποπό και τους αδεδένες πάλι, οι οποίοι φαίνεται να γέμισαν. Μπας και νιώσει καλύτερα και πάρει λιγάκι τα πάνω της. Ξεκινήσαμε από χθες το βράδυ και το φάρμακο για τα νεφρά της, τη δώσαμε και σήμερα το πρωί. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τώρα που μπαίνουμε σε ένα πιο normal πρόγραμμα θα αρχίσει λιγάκι να τα πάει καλύτερα. Το εύχομαι δηλαδή, δεν είμαι σίγουρη. Καημένη φαίνεται πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Δυσκολεύεται εντωμεταξύ να μπει στη λεκάνη της, να κάνει τα κακάκια της, δεν θέλει να τα κάνει πάνω στην πάνω. Προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε και να είμαστε μονίμως κοντά της και να έχει πάντα κάποιον δίπλα της να τη βοηθάει. Φυσικά τη αρέσει να είναι ανεξάρτητη όπως και όλες τις γάτες, οπότε δεν τρελαίνεται με όλο αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να την αφήσουμε κιόλας μόνη της. Γι' αυτό και θα μείνω εγώ σήμερα το απόγευμα εδώ πέρα, ενώ ο Θωμάς θα βγει για ένα καφεδάκι. Θα σας δώσω τα νέα της την επόμενη Πέμπτη για το πώς θα πάει. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα. Το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή θα ανέβει σε 4 μέρες από τώρα, δηλαδή την Πέμπτη. Ελπίζω να καταφέρω να το επεξεργαστώ μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί πραγματικά αύριο έχω πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και τις επόμενες μέρες και Τρίτη και Τετάρτη. Αλλά κυρίως αύριο, και εγώ πάντα ξεκινάω το editing από Δευτέρα για να προλάβω να το έχω έτοιμο μέχρι την Τετάρτη, ώστε την Τετάρτη να ασχοληθώ με τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες που θέλουν αρκετές ώρες ακόμα. Και αν όλα πάνε καλά και με το μοϊράκι κλπ. Και δεν έχουμε κανένα απρόπτο χτύπα ξύλο, θα ανέβει άλλο ένα vlog μετά τις 31, το οποίο θα ανέβει στις 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι το τελευταίο vlog της σεζόν, που σημαίνει ότι κλείνουμε εδώ πέρα την σεζόν 2022-2023 και μετά θα κάνουμε διάλειμμα έναν ολόκληρο μήνα. Θα ανέβει τίποτα στο κανάλι, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω αν θα ανέβει το βίντεο με τις σαλάτες μέσα στο Σεπτέμβριο. Μάλλον θα ανέβει μέσα στον Οκτώβριο, για να ξεκινήσουμε μία και καλή. Και αν όλα πάνε καλά, το πρώτο βίντεο της καινούργιας σεζόν θα ανέβει είτε στις 5 Οκτωβρίου, είτε στις 12 Οκτωβρίου, είτε κάπου στο ενδιάμεσο, αν δεν αντέχω να περιμένω και έχω έτοιμο το βλογκάκι. Τα επόμενα βιντεάκια που θα ανέβουν και τον Οκτώβριο θα εξακολουθούν να είναι βλογκάκια και τέτοια. Και δουλεύω στο να ανέβουν και κάποιες συνταγές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά από Δεκέμβριο και ύστερα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι 7 Σεπτεμβρίου, αν όλα πάνε καλά και ανέβει και αυτό, θα έχουμε το τελευταίο βλογκάκι τη σεζόν. Και μετά θα υπάρξει μια μεγάλη παύση. Ένα μεγάλο διάλειμμα. Θέλω να το ξέρετε για να μην με ψάχνετε. Θα το πω και στο επόμενο βλογκάκι, αν όλα πάνε καλά και όντως ανέβει. Αλλά αυτό είναι το πλάνο μου τους τελευταίους μήνες που το σκέφτομαι και προγραμματίζω έτσι τις διακοπές μας κλπ. Γιατί εμείς μέσα στον επόμενο μήνα θα πάμε και τις διακοπές μας. Το πλάνο μου είναι να ανέβουν τα πρώτα βλογκάκια 5, 12 και 19 Οκτωβρίου, αλλιώς 12, 19 και 26. Ελπίζω να μην φτάσουμε τόσο μακριά. Λοιπόν, και επιστρέφω στο σήμερα για να σας δείξω αυτό που σας υποσχέθηκα και χθες, και να μην το ξεχάσω και να υπάρχει και σε αυτό το βλογκάκι. Και αναφέρομαι φυσικά στα παπούτσια που αγόρασα πρόσφατα. Σας μίλησα για τα παπούτσια μας που αγοράσαμε στο προηγούμενο βλογκάκι. Σας έδειξα τα παπούτσια που αγόρασε ο Θωμάς, τα νέα του αθλητικά, στο προηγούμενο βλογκάκι. Οπότε όσοι το έχετε χάσει, μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο βλογκάκι και να το δείτε. Να τα δείτε μάλλον, γιατί είναι δύο ζευγάρια. Και σας είπα ότι αγόρασα κι εγώ ένα ζευγάρι, το οποίο το πήρα online. Δεν βρήκα δυστυχώς online το νούμερό μου στο ζευγάρι που δοκίμασα στο κατάστημα για να μπορέσω να το πάρω. Τόσο έπρεπε να κάνω size down και το ψάχνα σε 37,5 και όχι σε 38. Στην ίδια σειρά βρήκα άλλα δύο τα οποία ήταν παρόμοια, με διαφορετικό φυσικά κωδικό, αλλά παρόμοια. Και επειδή δεν είχα άλλη επιλογή, πήρα στην ουσία ένα το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ήθελα, τέλος πάντων. Και μάλιστα, αν και έλεγαν ολόλευκο
ότι είναι τα μαγαζιά τα οποία το πουλούσαν. Εμένα στα μάτια μου φαινόταν ότι γκρίζαρε λιγάκι, οπότε είπα καλύτερα από τον ανολόλευκο να πάρω ένα το οποίο γκριζάρε λιγάκι, το οποίο θα είναι και πιο εύκολο να συνδυαστεί με τα ρούχα μου. Μου άρεσαν κιόλας πιο πολύ στις φωτογραφίες, γκρίζαραν κιόλας. Λέω, ωραία, θα πάρω αυτά. Και μου ήρθαν λίγες μέρες αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, τα παρέλαβα την Τετάρτη. Ήθελα να σας τα δείξω από την Πέμπτη, αλλά δεν πρόλαβα. Θα σας τα δείξω πριν σας πω περισσότερα. Αλλά είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί πραγματικά στα site γράφανε white με ασημένιες λεπτομέρειες κάτω στον πάτο που όλα έχουν ασημένιες λεπτομέρειες. Γράφανε ολόλευκα, αυτό γράφανε τα καταστήματα από κάτω. Εγώ στα μάτια μου το βλέπα ψηλό γκρι και τελικά μου ήρθε αυτό εδώ. Αυτό. Δεν ξέρω τι χρώμα φαίνεται στις οθόνες σας. Γκριζάρει λιγάκι. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ολόλευκο όπως τα κορδόνια του εδώ πέρα μπροστά. Αλλά όπως τα παρατηρείτε μέχρι τώρα, γιατί βλέπω ότι φαίνεται στην κάμερα, δεν είναι ούτε γκρι ούτε λευκά. Πιο πολύ τα λες γκρι ασημή, γκρι με γκλίτερ ασημή, λευκό με γκλίτερ ασημή. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι το μοντέλο που ήθελα. Αγόρασα τελικά τα Skechers, τα Summits, που είναι ίδιο μοντέλο με αυτά που είχα δοκιμάσει από κοντά. Αυτά εδώ πέρα έχουν ελαφρώς πιο αθλητική φόρμα σε σχέση με τα άλλα, καθώς εδώ πέρα η μύτη μπροστά εδώ σηκώνεται λίγο, ενώ στα άλλα ήταν πιο ίσια. Έχουν επίσης τον ίδιο πάτο, memory foam, πολύ καλός πάτος. Είναι και τα δύο στυλ slip-on, δηλαδή δεν έχει κορδόνια. Είναι, όπως σας είπα και στο προηγούμενο vlog, αυτά εδώ πέρα τα κορδόνια είναι πλαστιχένια, είναι fake. Έχει εδώ μέσα αυτά εδώ τα λάστιχα εσωτερικά, οπότε απλά γλιστράς το πόδι σου μέσα και τα φοράς. Είναι πάρα πολύ μαλακό αυτό εδώ πέρα το πίσω μέρος, οπότε είμαι σίγουρη ότι αυτό το κομμάτι που συνήθως με προβληματίζει στα αθλητικά παπούτσια, γιατί συνήθως εδώ είναι που με χτυπάνε τα περισσότερα αθλητικά, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για μένα, για το πόδι μου, γιατί είναι πάρα πολύ μαλακό και αυτό, όπως και ο πάτος μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο στο πόδι, θα σας το φορέσω σε λιγάκι να σας το δείξω και όλες φορεμένο. Είναι λευκά από κάτω, αυτή είναι εδώ την ασημίτη λεπτομέρεια, ακριβώς όπως αυτά που δοκίμασα και στο κατάστημα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ασημή λεπτομέρεια και εδώ πέρα. Το μόνο που με χαλάει είναι το γεγονός ότι έχουν αυτό εδώ το γκλιτεράκι που είναι πολύ έξω από τα νερά μου, αλλά εντάξει. Είναι και δεν είναι ανεπαίσθητο. Δηλαδή το βλέπεις, αλλά δεν είναι και τίποτα extreme. Άσχημο δεν το λες σε καμία περίπτωση. Εγώ τουλάχιστον δεν το θεωρώ άσχημο. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ όμορφο στο πόδι. Είναι πολύ άνετα. Απλά νιώθω ότι αυτά σε σχέση με τα άλλα, ότι έχουν λίγο έτσι πιο χοντρή κατασκευή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τα νιώθω λίγο πιο ζεστά στο πόδι μου. Δηλαδή, ενώ το 37,5 μου έκατσε καλά, πιστεύω ότι ακόμα και το 38 σε αυτήν εδώ τη φόρμα θα μου ήταν ok. Ναι, μεν το 37,5 είναι ok σαν νούμερο και έρχεται το πόδι μου όσο θα έπρεπε να είναι, χωρίς να είναι πολύ κολλημένο μπροστά. Αλλά νιώθω ότι όλο αυτό εδώ το πάνω μέρος, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί πιστεύω ότι θα ανοίξει λίγο, είναι λίγο πιο σφιχτό στο πόδι μου από ότι ήταν εκείνο που δοκίμασα στο κατάστημα. Γιατί προφανώς είναι άλλος κωδικός, δεν είναι μεν το ίδιο μοντέλο, αλλά είναι άλλος κωδικός. Οπότε σίγουρα έχουν κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτό που δοκίμασα στο κατάστημα, το οποίο ήταν το Total White και είχε λίγο διαφορετικό κωδικό. Δεν θα τα επιστρέψω. Ποιες μου βγήκανε ασημή, κάτι που δεν περίμενα καθόλου. Είναι πολύ όμορφα στο πόδι, δεν συνηθίζω να φοράω αθλητικά χωρίς κάλτσα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να φορεθεί το συγκεκριμένο και χωρίς κάλτσα αν θέλεις. Μου αρέσει πάρα πολύ που εδώ πέρα είναι πιο σκαυτό και δεν μπουκώνει πάρα πολύ τον αστράγαλο. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι καλές, θα σας πω και περισσότερες εντυπώσεις από Οκτώβριο που θα τα έχω φορέσει και θα τα έχω περπατήσει κιόλας. Πάω τώρα να τα φορέσω, να σας τα δείξω και στο πόδι πώς είναι φορεμένα. Και αφού το φορέσω και θα σας τα δείξω, θα μπω για ένα μπανάκι, γιατί έχω σκάσει από τη ζέστη. Οπότε πάμε. Έτσι είναι λοιπόν φορεμένα. Ελπίζω εδώ που δεν χτυπάει ο ήλιος να φαίνονται λίγο πιο ουδέτερα. Πώς σας φαίνονται? Εδώ είναι ο Θωμάς και μας κάνει outfit of the day. Αυτά είναι τα καινούργια του παπούτσια που σας δείξαμε στο προηγούμενο βλογκάκι. Τα κάπα. Σας είπα ότι θα σας τα δείξουμε και φορεμένα. Κάναμε σε έτσι μια στροφή. Ωραία φαίνονται. Και τα συνδύασε με μια βερμούδα σε λίγο πιο ανοιχτό χρώμα. Από πάνω με ένα απλό t-shirt. Αυτή είναι η μπλούζα του. Παντελόνι, παπούτσια. Και την κάνει για καφέ. Bye. Καλά περάσεις.
κάπου εδώ αυτό το βλογκάκι έφτασε στο τέλος του. Ήταν λίγο πιο μικρό θεωρώ από τα άλλα, αν κρίνω από το χρόνο που μου απομένει στην κάρτα μου. Αλλά ξέρετε γιατί έγινε αυτό, σας τα εξήγησα και νωρίτερα. Ελπίζω να ανέβει όντως το τελευταίο vlog της σεζόν την επόμενη εβδομάδα και να είναι πιο ενδιαφέρον από αυτό. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πω τα νέα και πώς θα πάει. Φυσικά μπορείτε να με ρωτήσετε και στα σχόλια, όποιος ενδιαφέρεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τώρα το βράδυ πιένε νεράκι, έφαγε φαγάκι και πήρε και το φαρμακό της και πάλι. Και περιμένουμε αύριο να της βγάλουμε τον ορό και να της κάνουμε ξανά εξετάσεις και ελπίζω να είναι καλύτερα. Γιατί μας ανησύχησε πάρα πολύ η σκατουλίτσα τις μέρες αυτές και πραγματικά μας πήρε από κάτω και μας έριξε πάλι ψυχολογικά και σωματικά, γιατί δεν κοιμόμασταν τα βράδια και προσέχαμε συνέχεια να δούμε ότι δεν χρειάζεται κάτι, ότι τέλος πάντων ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε όταν μας χρειάζεται. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και πάλι. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι όπως πάντα. Μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε καλά. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας.